Γεια σας από την εκπομπή του Αντιφώνου για την γεωπολιτική ή για αυτό που εγώ προσωπικά ονομάζω πολιτιστική γεωπολιτική, γιατί θέλουμε να δώσουμε από το Αντίφωνο και ειδικά σε αυτήν την εκπομπή μια πολιτιστική διάσταση στην γεωπολιτική. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της συνάντησής μας με τον Μανώλη τον Βαρδί. Στο πρώτο αναφερθήκαμε στις γεωπολιτικές συνιστώσεις του πολέμου της Ουκρανίας, ενός τραγικού πολέμου για τους ανθρώπους εκεί, για τους Ουκρανούς, για τους Ρώσους και προφανώς κατ' επέκταση και για μας, για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, από τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται οι κυρώσεις προς την Ρωσία θα έχουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις και στην Ευρώπη. Θα κάνουμε ένα σύνδεσμο με την προηγούμενη εκπομπή, Μανώλη, θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε στην ουσία για τις πολιτικές διαστάσεις αυτής της σύγκρουσης και θα το συνδέσουμε με αυτό που εγώ ονόμαζα ως φιλελεύθερη προοπτική της ιστορίας, για την προοπτική που θα μπορούσε να πάρει μια λήξη του πολέμου, αυτού του πολέμου, αλλά και της γενικότερης γεωπολιτικής σύγκρουσης ανάμεσα στην Αμερική, τη Ρωσία και την Κίνα, μέσα σε ένα πλαίσιο περισσότερο ειρηνικό, πολύ πιο γόνιμο, πολύ πιο, ας το πούμε έτσι, εποφελές για όλες τις πλευρές. Μου είχες πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι εγώ είχα δηλώσει φιλελεύθερος. Προσοχή, φιλελεύθερος, όχι νεοφιλελεύθερος, γιατί δεν το είχα ξεχωρίσει την προηγούμενη φορά. Και μου είχες πει ότι οι φιλελεύθεροι δεν κάνουν πολέμους. Οπότε είχαμε σταματήσει σε αυτό το σημείο ότι πάνω κάτω θα συζητήσουμε κατά πόσο αυτή η προσωπική μου φιλελεύθερη οπτική γωνία του πολέμου αλλά και γενικότερα της παγκόσμιας σκηνής, είτε είναι αυτή η γεωπολιτική, είτε είναι η πολιτική, η ιδεολογική, είτε η διεθνολογική. Οπότε νομίζω ότι θα σου δώσω το λόγο για να μου πεις ποιο είναι το πλαίσιο αυτής της κριτικής που άσκησες την προηγούμενη φορά. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Εντάξει, εγώ η ρίση μου, η προηγούμενη, αφορούσε ένα θεωρητικό καθαρά κομμάτι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην γεωπολιτική και στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Από την εταιρεία των Ολλανδών τον 17ο αιώνα μέχρι την εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών και μέχρι το εμπόριο της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία για την εποχή εκείνη ήταν μια φιλελεύθερη δύναμη. Όμως κάνανε πολέμους, έτσι. Κάνανε πολέμους και είτε τους κάνανε αυτοί, είτε τους δίνανε στους κουρσάρους, στους πειρατές και στις εταιρείες να τους κάνουν για αυτούς. Άρα δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια περίοδο στην ιστορία που μια φιλελεύθερη πολιτιακή οργάνωση, αυτοκρατορία, δεν έκανε πολέμους. Το εμπόριο της Μεγάλης Βρετανίας στηρίχθηκε στον πόλεμο. Άρα, στην πραγματική πραγματικότητα, νομίζω ότι οι φιλελεύθερες δημοκρατίες ιστορικά κάνουν πολέμους. Ναι. Το θέμα το οποίο μπορεί να μπει στο τραπέζι, γιατί την χάνει και αξιοποίησης προπαγανδιστικής και από τη μία και από την άλλη πλευρά, είναι κατά πόσο η φιλελεύθερη, παύλα νεοφιλελεύθερη πολιτική της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ακολουθεί, προβάλλει κάποιο συγκροτημένο ιδεολογικό πρόταγμα πέρα από το πεδίο της μάχης. Πού το απευθύνει αυτό το πρόταγμα? Και από την άλλη πλευρά, εάν όντως η πλευρά της Ρωσίας και η Κίνα, που εγώ θεωρώ ότι είναι ο κύριος εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν ηγούνται ενός μπλοκ κρατών που δεν είναι φιλελεύθερες, νεοφιλελεύθερες. Έχουν την έννοια, καλλιεργούν την έννοια του κρατικού καπιταλισμού. Σε επίπεδο δημοκρατίας ίσως είναι αυταρχικές, δεσποτικές. Και αυτές τελικά είναι στην πρωτοπορία ενός μπλοκ το οποίο έχει και άλλες χώρες, δηλαδή χώρες της Μέσης Ανατολής, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, αναδυόμενες δυνάμεις στον τρίτο κόσμο, τον παλιό τρίτο κόσμο, μπορούμε να πούμε ότι έχουν πιο φυσικό να ακολουθούν αυτό το ιδεολογικό πρόταγμα. Προσοχή, δεν μιλάω όσον αφορά τις εμπορικές τους σχέσεις ή τις αγορές όπλων, έτσι, αλλά μιλάω όσον αφορά
το μοντέλο το οποίο θα επιδιώξουν στο μέλλον όλες αυτές οι χώρες πλην της Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, έτσι, και της Νότιας Κορέας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, μέσα από τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουμε την πρώτη ένδειξη μιας ιδεολογικής, πολιτιστικής, μπορούμε να το βάλουμε και αυτό, σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο μέτωπα. Αυτό είναι το ερώτημα. Για μένα ναι. Η δική μου άποψη είναι ότι θα διαφωνήσω σε σχέση με το αν είναι φιλελεύθερες, νεοφιλελεύθερες οι χώρες όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Σε επίπεδο επιχειρηματικό, σε επίπεδο οικονομικό, οπωσδήποτε ναι. Δηλαδή, οπωσδήποτε τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία είναι οπωσδήποτε νεοφιλελεύθερες. Μην ξεχνάμε ότι όταν άρχισε το μεγάλο πείραμα το οικονομικό της Κίνας εκεί γύρω στο 80 και πιο πριν, εντάξει, με τον Deng Xiaoping, ο Deng Xiaoping ανήκε, σύμφωνα με τους θεωρητικούς, σύμφωνα με τους ιστορικούς του νεοφιλελευθερισμού, ανήκε στην ίδια κατηγορία πολιτικών όπως η Θάτσερ και ο Ρίγκαν. Δηλαδή, οπωσδήποτε υπήρχε στο οικονομικό μοντέλο που ακολούθησε η Κίνα και που ακολουθεί πλέον και η Ρωσία, η διάσταση της μεγάλης επιχείρησης η οποία διευθύνεται με βάση νεοφιλελεύθερα πρότυπα και προτάγματα. Έτσι, το πολιτικό πλαίσιο είναι διαφορετικό. Εκεί είναι σίγουρο. Και το πολιτικό παρελθόν είναι επίσης διαφορετικό, έτσι, οπωσδήποτε. Αλλά υπάρχει και ένα, θα έλεγε κανείς, ισόπαλον δέος. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι η πλάστιγγα αυτή τη στιγμή είναι περίπου, ας το πούμε έτσι, ισορροπή. Υπό την έννοια ότι στην Αμερική έχουμε σε πολιτικό επίπεδο οπωσδήποτε το νεοσυντηρητικό πλέγμα, το πολιτικό του βαθέως κράτους, οπωσδήποτε να διαθέτει ακόμα πολύ σοβαρά ερίσματα, δηλαδή να διευθύνει ακόμα τα πράγματα, και το νεοφιλελεύθερο πρόταγμα στην οικονομία με τις μεγάλες επιχειρήσεις και με την, οπωσδήποτε με την πολιτική της Federal Reserve, στην ουσία διαμορφώνει ένα πλέγμα το οποίο μοιάζει με αυτό που συμβαίνει και στην Ανατολή. Δηλαδή έχουμε από τη μια πλευρά νεοσυντηρητισμό, νεοφιλελευθερισμό, και από την άλλη πλευρά πάλι νεοσυντηρητισμό με άλλη μορφή, έτσι. Στην Ρωσία ονομάζεται Ρασιανισμό. Και στην Κίνα επίσης με την λογική ενός περίεργου μορφώματος κομμουνιστικού κρατικού καπιταλισμού, ο οποίος έχει και αυτό στο δικό του παρελθόν. Άρα, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που δεν μας επιτρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα για το προς τα που πάει η κατάσταση. Δηλαδή, ποιος μπορεί να παραγάγει ένα πολιτικό πλεονέκτημα το οποίο να τον βάλει σε θέση ισχύως, είναι ακριβώς, και σε σχέση με αυτό που έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή η Αμερική κατά κάποιο τρόπο δεν έχει κάποιο πολιτικό πλεονέκτημα απέναντι στο μπλοκ, το πρώην αυτό που λέγαμε συνοσοβιετικό, σήμερα είναι μια ρωσοκινέζικη προσέγγιση η οποία θα κατευθύνει τα πράγματα και θα ενοποιήσει πιθανότατα και πάλι στην ουσία μέσω ενός ευρασιανικού μοντέλου. Δεν έχει πλεονέκτημα η Αμερική, λες. Δεν έχει πλεονέκτημα, όχι σε σχέση με την πολιτική της ιστορία. Δεν έχει πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, σε σχέση με την πολιτική της ιστορία, η φιλελεύθερη παράδοση, παραδείγματος χάρη, της Αμερικής, θα της έδινε οπωσδήποτε ένα πολιτικό πλεονέκτημα. Το οποίο το είδαμε, παραδείγματος χάρη, μετά την πολιτική της ανάσχεσης του Κέναν. Δηλαδή, τι έκανε, παραδείγματος χάρη, ο Κέναν, όταν πλέον αποφασίστηκε το δόγμα της ανάσχεσης? Δεν κατευθύνθηκε εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ενοποιήσει πολιτικά και οικονομικά την εσωτερική σκηνή των χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής. Δηλαδή, έριξε χρήματα, φιλελευθεροποίησε τις πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις, άμβλινε την αντικομμουνιστική ρητορική. Κοντολογής τι έκανε? Φιλελευθεροποίησε το εσωτερικό, τις χώρες της Δύσης εσωτερικά. Αυτή η κίνηση κατά κάποιο τρόπο αργότερα όθησε την Αμερική προς μια θέση ισχύως σε σχέση με τον ψυχρό πόλεμο και άλλωσε μέσω των πολιτιστικών επαναστάσεων που ήρθαν από την Αμερική και μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη, άλλωσε το εσωτερικό σκηνικό και τη Σοβιετική Ένωση. Υποβάθμισε δηλαδή στοιχεία που ήταν χαρακτηριστικά της ρωσικής κοινωνίας, πολύ συντηρητικά, με πολύ μεγάλη με πρωτοκαθεδρία του χωριού, της θρησκείας, του έθνους, μιας εθνοθρησκευόμενης κοινότητας, την όθησε προς μια
νέου τύπου αστική κοινωνία, καταναλωτική, στην οποία οικονομικά η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση δηλαδή τότε, δεν άντεξε. Ναι, εγώ μένω σε αυτό, θεωρώ ότι είναι κομβικό αυτό που λες και το συνδέω και με το σήμερα. Δηλαδή πραγματικά η επίθεση, η καταναλωτική επίθεση που έγινε στη δυτική, στο δυτικό κόσμο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα και ειδικότερα μετά τη δεκαετία του 60, ουσιαστικά ήταν η αρχή του τέλους της ισχυρής στρατιωτικά ακόμα τότε και ενδεχομένως και οικονομικά Σοβιετικής Ένωσης. Πραγματικά αυτό είναι το κεντρικό σημείο. Δηλαδή, ίσως βρισκόμαστε εδώ πέρα. Τι θέλω να πω. Ότι πώς συνδέονται όλα μαζί. Πώς συνδέεται το οικονομικό και πώς συνδέεται και το πολιτικό, το γεωπολιτικό, για να φτάσουμε και στο πολιτιστικό. Ναι. Η ισχύς, κατ' εμέ, η ισχύς είναι ο τρόπος, είναι το μοντέλο που προτείνεις να ζήσουν οι κοινωνίες. Για μένα, ένας ορισμός της ισχύως είναι αυτός. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε μία έντονη ενεργειακή κρίση, η οποία συναρτάται και με τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία δεν πρέπει να τα παραθεωρούμε καθόλου. Εν παρενθέσει, να πω ότι οι πάγοι τίκονται στο βόρειο ημισφαίριο, στο βόρειο πόλο, και ανοίγουν περάσματα που μπορείς πια με το καράβι να πας από την Ευρώπη. Ναι, θεωρητικά δηλαδή εσύ λες ότι, ας το πούμε έτσι, η Ρωσία επιτέλους αποκτά η πρόσβαση προς τις, σιγά σιγά προς τις θερμές θάλασσες. Πέρα από αυτό, υπάρχει ένα άγχος, υπάρχει ένα στρες το οποίο είναι κλιματικό και το οποίο μπορεί να το ανιχνεύσει κανείς σε κάθε τι, από τις φωτιές στην Ελλάδα και στην Ισπανία μέχρι, ξέρω εγώ, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και όλα αυτά. Δεν μπαίνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά οπωσδήποτε η σύγχρονη παγκόσμια κοινωνία ζει υπό το άγχος του κλιματικού στρες. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το ενεργειακό το είπαμε, υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές ροές. Επίσης, σημαντικό κομμάτι το δημογραφικό. Είναι λοιπόν κάποιοι πυλώνες κρίσης, οι οποίοι δεν υπήρχαν ή υπήρχαν εν υπνώση στις δεκαετίες που μιλάμε και που ανέφερες πριν εσύ. Και οι οποίοι πυλώνες αυτοί αμφισβητούν εν της πράγμαση το καταναλωτικό μοντέλο το οποίο προωθήθηκε τότε ως πολεμικό όπλο και ως και πολεμικό όπλο για να χτυπήσει το αντίπαλο δέος. Τι σημαίνει λοιπόν τώρα όλο αυτό το πράγμα, το puzzle, αν συνενωθεί? Σημαίνει ότι τα πράγματα στριμώχνονται άγρια, για να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες προγραμματίζουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, λαμβάνουν υπόψη αυτά τα προβλήματα και προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα μοντέλο το οποίο θα το πουλήσουν σε εισαγωγικά στην παγκόσμια κοινότητα και όχι μόνο στους λαούς τους. Και θα πούμε ότι, κύριοι, εν όψει αυτών και εξαιτίας όλων αυτών των πραγμάτων, εμείς προτείνουμε και το υπερασπιζόμαστε και με τα όπλα ένα δυτικό μοντέλο φιλελεύθερων αξιών, ενός κράτους δικαίου, όπως το εννοούν αυτοί, και οι άλλοι από την άλλη πλευρά τους λένε εξαιτίας όλων αυτών, γιατί συμφωνούν σε αυτά, στους πυλώνες, και εν όψει όλων αυτών, εμείς, κύριοι, της Βραζιλίας, της Ινδίας, προτείνουμε το μοντέλο του κρατικού καπιταλισμού να το πεις, του ευρασιατισμού να το πεις, τέλος πάντων, το άλλο μοντέλο, το οποίο θα σας βοηθήσει να ζήσετε τα επόμενα χρόνια. Διότι το να φεύγει το Μπαγκλαντές και η Ινδία και να πηγαίνει, να περνάει τη Μεσόγειο, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ως μοντέλο ζωής. Θεωρώ λοιπόν ότι ουσιαστικά συγκρούονται δύο ερμηνείες του ισχύως, δηλαδή ερμηνείες του τι πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον για να ζήσουμε υπό το βάρος όλων αυτών των προϋποθέσεων, που είναι ασφικτικές πια. Ναι, βεβαίως, το ερώτημα στην ισχύ πάντοτε είναι το ακριβώς η ερμηνεία της. Δηλαδή ότι υπάρχει κάθε στιγμή κάποιος ισχυρός, έτσι, μπορεί, σαν να το πούμε έτσι, θεωρία να είναι σωστή. Είναι πάρα πολύ γενική. Δηλαδή, ποιος είναι ο ισχυρός? Εντάξει, δεν το βάζω τώρα στο πεδίο. Εγώ σου λέω σαν προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα ιδεολογικό πρόταγμα. Δηλαδή, ο Ρώσος ή ο Κινέζος σου λέει ότι για να μπορέσεις να ζήσεις για τα επόμενα 50-100 χρόνια, πρέπει, παραδείγματος χάρη, τι, να μειώσεις την κατανάλωση. Το λέει και ο δυτικός αυτό. Ο Ρωσοκινέζος θα σου πει ότι πρέπει να περιοριστούν κάποια δικαιώματά σου τα οποία καταλήγουν ίσως σε κατανάλωση. Δηλαδή προσπαθούν και οι δύο πλευρές
να αντιμετωπίσουν το θέμα το ενεργειακό, το κλιματικό, το μεταναστευτικό κτλ. Μέσα από τη δική τους ιδεολογική θεώρηση και αυτό να το εξάγουν στον τρίτο κόσμο, ο οποίος λειτουργεί κατακλυσμιαία απέναντί τους. Ναι, το ερώτημα είναι το εξής. Πώς θα ζήσεις χωρίς κατανάλωση και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, για να ζήσει, όπως λέει, στον Μπαγκλαντές, να ζήσει η Ινδία, κάποιος θα πρέπει να αγοράσει τα αγροτικά της προϊόντα. Κάποιος θα πρέπει να πάει τις εταιρείες του εκεί. Κάποιος θα πρέπει να δώσει δουλειά στον Ινδό. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Ευρώπη αν έρθει σαν μετανάστης εδώ. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια εσωτερική ανάπτυξη αυτών των αγορών, ούτως ώστε κατά κάποιο τρόπο να μπορέσουν να επιζήσουν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να λέει ότι κοιτάξτε, κάποτε ζούσαμε χωρίς smartphone ή το ένα και το άλλο. Είναι μια άποψη. Αλλά το να πει σήμερα ότι παραδείγματος χάρη αυτές οι χώρες ή η Κίνα μπορεί να ζήσουν χωρίς αυτή τη στιγμή κάποιος πολύ μεγάλα πλήθη να καταναλώνουν προϊόντα που παράγονται πολύ μαζικά βιομηχανικά, είναι μια μορφή αυτοκτονίας. Δηλαδή, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα κατά την κρίση? Εμφανίστηκαν και κάποιες θεωρίες, έτσι, οι οποίες μοιάζουν κατά κάποιο τρόπο να θέλουν να μεταφέρουν το ιδεολογικό κέντρο βάρους στην νεωτερική εποχή. Δηλαδή, πριν τη μετανεωτερική εποχή, όπου η κυρίαρχη, ας το πούμε έτσι, οικονομική δραστηριότητα ήταν η βιομηχανία. Έτσι, η δευτερογενής παραγωγή, που λέγαμε. Αυτές οι κοινωνίες όμως, κατά κάποιο τρόπο, είχαν μια ιστορική εξέλιξη και έπρεπε να έχουν μια ιστορική εξέλιξη. Δεν μπορούσε να παραγάγεις μόνο ή να παράγεις γενικώς βιομηχανικά προϊόντα χωρίς κάποιος να τα καταναλώνει. Ούτε αυτά μπορούσαν τα βιομηχανικά προϊόντα να οδηγούν απλώς σε μια κοινωνία αυτάρκειας. Δηλαδή, χωρίς, ας το πούμε, την κατανάλωση, χωρίς, για να το πω πολύ απλά, χωρίς το τεχνητό χρήμα της Αμερικής, αυτή τη στιγμή θα είχαμε στην Αθήνα, η μισή Αθήνα θα ήταν παραγκούπολη. Η Αθήνα, έτσι. Δεν λέω τώρα για χώρες όπως η Κίνα ή η Ινδία. Η κατανάλωση κατά κάποιο τρόπο στη μετανεωτερική κοινωνία έχει σώσει πολλά πράγματα, παρότι την κατηγορούν. Αλλά δεν ισχυρίζει το Κινέζος και ο Ρώσος ότι δεν θέλουν κατανάλωση, έτσι? Όχι. Αλλά όταν σου λέω ότι το πρότυπο, παραδείγματος χάρη, είναι, ας το πούμε έτσι, ένα θρησκευτικό πρότυπο του παρελθόντος, και όχι, παραδείγματος χάρη, ένα θρησκευτικό πρότυπο του μέλλον. Η θρησκεία, τουλάχιστον κατά το παρελθόν, έπρεπε να ζήσει με πρότυπο την πτωχία. Πτωχία όμως σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο ευρύτατες μάζες δεν θα έχουν να φάνε στην κυριολεξία. Δηλαδή η Ρωσία, αν δεν έχει, αν πρέπει κάπου να πουλήσει, παραδείγματος χάρη, την ενέργεια της. Ενέργεια τι σημαίνει? Κατανάλωση σημαίνει. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο κτλ. Τι σημαίνουν κατά κάποιο τρόπο? Δεν σημαίνει μόνο παραγωγή. Σημαίνει ότι θα πρέπει κάπου να διατεθούν αυτά τα προϊόντα και να καταναλωθούν. Κάποιος μπορεί να παράγει όσο θέλει βιομηχανικά προϊόντα, αλλά κάποιος πρέπει να τα καταναλώσει. Ναι. Δεν νομίζω ότι η διαμάχη είναι ανάμεσα σε μια δύση καταναλωτική, νεωτερική και μετανεωτερική, και σε μια ανατολή που είναι προνεωτερική. Δεν είμαστε σε αυτό. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Αντιθέτως, εγώ είπα ότι η ανατολή αυτή τη στιγμή μπαίνει σε μια νεωτερική φάση. Είναι δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, το πρότυπό της είναι κατά κάποιο τρόπο παραγωγικό, βιομηχανικό και δευτερευόντως καταναλωτικό. Η Δύση έχει περάσει μια μετανεωτερική φάση όπου το πρότυπο, το κυρίαρχο πρότυπο, είναι η κατανάλωση έναντι της παραγωγής. Τώρα, εγώ σε όλο αυτό δεν βλέπω, παραδείγματος χάρη, βλέπω παρακμή προφανώς, βλέπω παρακμιακά φαινόμενα. Αλλά παρακμή, αλλά στο παρελθόν μπορεί να μην μπορούσε να παρατηρήσει παρακμιακά φαινόμενα. Αλλά έβλεπε αθλειότητες. Φτώχεια, πείνα, εξαθλίωση και ένα σωρό πράγματα. Η κατανάλωση και τα καταναλωτικά πρότυπα μπορεί να προκαλούν φαινόμενα παρακμής, αλλά δεν υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια διέξοδος ως προς αυτό. Υπό την έννοια ότι μια καταφυγή στο παρελθόν, όχι απλώς δεν θα είναι το πρόβλημα, αλλά αντιθέτως θα το μεγένθει. Αν μου επιτρέπεις, Νίκο, σε αυτό, εγώ μιλάω για το πλαίσιο εφαρμογής της κατανάλωσης, αν ο όρος είναι δόκιμος, εφαρμογής της κατανάλωσης. Δηλαδή, να σου το πω με ένα παράδειγμα. Όταν έπεσε το σύστημα το Σοβιετικό με τον Κορμπατσόφ, έτσι, σε αντίθεση με αυτά που γίνανε στην πλατεία Τιάνανμεν και πώς κρατήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας στην εξουσία, δεν έχουμε αλλαγές στο υλικό πεδίο τόσο έντονες, όσο έχουμε ότι στη μεν μία περίπτωση ο Ρώσος άνοιξε εντελώς τα πράγματα σε μια φιλελεύθερη ατζέντα, κακά τα ψέματα,
Ενώ στην περίπτωση της Κίνας μπορεί στην υλική συνθήκη να έχουμε ίδια πράγματα ή παρόμοια πράγματα, αλλά το ΚΚ Κίνας διεκδίκησε και κράτησε τον πρωτεύοντα του ρόλο στο να βάζει αυτό τα όρια και τα πλαίσια. Άρα το θέμα δεν είναι η διαφορά κατανάλωσης και αγροτικής παραγωγής. Το θέμα είναι ότι ο μεν δυτικός συνδυάζει πια την κατανάλωση, την αναπόφευκτη αν θες κατανάλωση, με μία διάχυση δικαιωμάτων που τον οδηγούν σε φαινόμενα πολυπολιτισμικότητας και πολυφιλετικότητας κτλ. Κτλ. Τα οποία δημιουργούν και κάποιες αλλεργίες σε κάποιον κόσμο. Από την άλλη, ο Ανατολικός, οι ανατολικές τέλος πάντων προσεγγίσεις της νεωτερικότητας, μετανεωτερικότητας, από ό,τι έχω καταλάβει, επιζητούν να βάλουν ένα πλαίσιο σε αυτή την κατανάλωση. Ουσιαστικά, η διαμάχη δεν είναι στο αν θα καταναλώσω και εσύ δεν θα καταναλώσεις, αλλά στο τι πλαίσιο βάζεις. Ο Δυτικός αυτό το πλαισιώνει με μια αντίληψη περί δικαιωμάτων, περί πολυπολιτισμικότητας κτλ. Κτλ. Και προσπαθεί πάνω εκεί πέρα να χτίσει. Δεν μπορεί να είναι όμως και διαφορετική. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι η κατανάλωση έχει δικαιώματα. Δηλαδή, η κατανάλωση εξορισμού είναι εξισωτική. Ναι, το ερώτημα είναι αυτό. Δηλαδή, πώς οι ιεραρχικές κοινωνίες θα μπορέσουν να συμφιλειωθούν με κοινωνίες οι οποίες είναι εξισωτικές. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς. Παραδείγματος χάρη στην Κίνα, υπάρχουν δύο Κίνες. Η μία πλευρά, οι δύο Κίνες είναι αυτές οι οποίες οδήγησαν στην επανάσταση του Μάου. Μία αγροτική, έτσι, εξισωτική μεν, αλλά πατριαρχική, την οποία χρησιμοποίησε ο Μάο όταν έκανε τη μεγάλη πορεία. Και η άλλη είναι η Κομφουκιανή των αστικών κέντρων, των μεγάλων αστικών κέντρων, την οποία όταν υιοθέτησε, αυτή είναι, η οποία είναι ιεραρχική, κρατική και ιεραρχική. Όταν υιοθέτησε ο Μάο την Κομφουκιανή ιδεολογία κατά την εποχή της πολιτιστικής επανάστασης, όπως ονομαζόταν τότε, συνάντησε πολύ μεγάλη αντίσταση από τους αγροτικούς πληθυσμούς, στους οποίους είχε βασιστεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης πορείας, και την εγκατέλειψε, έχασε. Το ίδιο συνέβαινε, ας πούμε, και στη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση, από τη μια πλευρά, είχε κατά το ίμιση, στο ιδεολογικό της πρόταγμα, είχε κατά το ίμιση το δικαίωμα. Είχε δηλαδή εξουσιωτικά πρότυπα, ασχέτως αν το Σοβιετικό κόμμα, παραδείγματος χάρη, ήταν ιεραρχικό. Έτσι, αυτό οδήγησε σε μια αντίφαση με την οποία η Δύση έπαιξε πολύ σοβαρά, γιατί από τη μια πλευρά απειλήθηκε, καθώς είχε και η ίδια πολιτικές ελίτ ιεραρχικές. Όταν τέθηκαν κομμουνιστικά αιτήματα, απειλήθηκε εσωτερικά και έκανε κατά κάποιο τρόπο μια ρελάνς φιλελεύθερη, υπερθεματίζοντας, δηλαδή δημιουργώντας την Ευρωπαϊκή Αριστερά, η οποία ήταν πιο αριστερά και από την αριστερά της Σοβιετικής Ένωσης, από τον κομμουνισμό. Ναι. Συνεπώς, το φιλελεύθερο πρόταγμα κατά κάποιο τρόπο των τελευταίων 50 ετών είναι κατά κάποιο τρόπο ό,τι πιο επιτυχημένο έχουμε δει μέχρι τώρα. Εγώ δεν ιστορικά. Εντάξει, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Η ιστορία θα το κρίνει αν είναι επιτυχημένο. Είμαστε πολύ νωρίς για να το κρίνουμε. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Το παρόν, ναι. Εντάξει, το ότι νίκησε τη Σοβιετική Ένωση, okay. Δεν ξέρω αν είναι επιτυχία τόσο μεγάλη. Σίγουρα ο καταναλωτισμός είναι, είναι παγκόσμιος. Έτσι. Δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτό. Απλά επειδή επανέρχομαι εγώ στους πυλώνες της κρίσης. Επειδή υπάρχουν αυτοί οι πυλώνες της κρίσης, οι οποίοι αφορούν όλο τον κόσμο, κλιματικά κτλ. Λοιπόν, προσπαθούν τα δύο συστήματα να διαμορφώσουν μια ιδεολογία η οποία να απαντά και να την πουλήσουν αυτή την ιδεολογία, να απαντά σε αυτό το στρες, στο παγκόσμιο στρες. Οι δυτικοί το κάνουν. Και οι βελούδινες επαναστάσεις, για να μην ξεχάσουμε και την Ουκρανία στο τέλος, και οι επαναστάσεις όλες αυτές και στη Γεωργία και στην Ουκρανία και το ένα και το άλλο, είναι στο πλαίσιο αυτό. Υπάρχει μια συνέπεια στην δυτική προσέγγιση. Γιατί δηλαδή, αυτό κάνουν καλά οι Ανατολικοί. Ναι, ο φιλελεύθερος, δηλαδή το φιλελεύθερο πολιτικό πρόταγμα, είναι και πολεμικό εργαλείο μέχρι στιγμής. Ιδιαίτερα επιτυχημένο για τη Δύση. Επιτυχημένο. Ο Ανατολικός, από την άλλη, για να μπορέσει να απαντήσει και σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας, γιατί αλλιώς θα διαλυθεί το κράτος του, και είδαμε πόσο πικρά το βίωσε η Σοβιετική Ένωση, παύλα Ρωσία. Σε σημείο που ο Πούτιν τώρα, ίσως από τη διάθεσή του να υπεραναπληρώσει αυτό το κενό, να κάνει και λάθη.
Λοιπόν, η Σοβιετική Ένωση τη διάλυση αυτή τη δεκαετία του 90 τη βιώνει ακόμα στο πετσί τη σήμερα. Λοιπόν, ένα κράτος το οποίο θέλει να είναι και αυτοκρατορικό, Σοβιετική Ένωση, Κίνα, ενδεχομένως η Ινδία αργότερα. Λοιπόν, θέλει αυτό το πράγμα να το οριοθετήσει. Δεν μπορεί να το αφήσει ανοιχτό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ανατολής. Το μεγάλο πρόβλημα της Ανατολής είναι ότι δεν έχει ηγεμονικό πρότυπο. Έχει αυτοκρατορικό, δεν έχει ηγεμονικό πρότυπο. Δηλαδή η ηγεμονία κατά κάποιο τρόπο είναι μια ιδεολογική ηγεμονία. Άρα από την εποχή που λέγαμε για τον Γκράμψη και τα λοιπά, για η ανάλυση της ηγεμονίας, η ανάλυση της ηγεμονίας σημαίνει ότι εγώ έχω κερδίσει στο ιδεολογικό πεδίο. Έτσι, δηλαδή ως προς αυτό το φιλελεύθερο πρότυπο δεν έχει αντίπαλο. Το λέει και ο Ντούγκιν κατά κάποιο τρόπο στο βιβλίο. Ότι τους κέρδισε όλους. Έχει, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, ο τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας από την Κίνα με αποκορύφωμα τα τελευταία γεγονότα που γίνανε στη Σαγκάη με τα κλουβιά κτλ. Που λιδωρήθηκαν από τη Δύση. Δεν είναι τόσο τυχαίο. Δεν πάθανε ένα αμόκ και ένα παραλήρημα διαστροφής οι Κινέζοι για να δημιουργήσουν αυτές τις συνθήκες. Στο βαθμό που τις δημιούργησαν, γιατί η προπαγάνδα παίζει από εδώ και από εκεί, έτσι. Μα και ως προς αυτό έχει ακόμα πολιτική υπεροχή η Δύση. Επειδή δεν φτιάξει τα κλουβιά που λες. Ναι, αλλά η Κίνα είπε. Δεν το έφτασε μέχρι εκεί. Δεν το έφτασε μέχρι εκεί. Προχώρησε όμως και αυτή σε μέτρα έκτακτης ανάγκης. Προχώρησε, σύμφωνο. Αλλά δεν το έφτασε εκεί. Δεν το έφτασε εκεί. Η Κίνα όμως σου λέει, δεν ξέρω η διαφορά ποια είναι. Πραγματικά. Για κάποιους ανθρώπους, για μένα και για σένα μπορεί να είναι. Αλλά αν σερφάρεις στο διαδίκτυο και μπεις στο Twitter και διαβάσεις κόσμο και κοσμάκι, ειδικά αυτούς που προέρχονται από τη μάζα των αρνητών, που δεν τυχαίο ότι τους λένε και πουτινικούς. Ναι. Θα δεις ότι συνδέονται λίγο όλα αυτά. Δηλαδή η ατζέντα. Σίγουρα. Η ατζέντα. Μα σίγουρα ο αρνητής βγαίνει ακριβώς από ένα συντηρητικό υπόβαθρο. Και εκεί θέλω να οδηγήσω την. Να οδηγήσω. Έτσι. Μαζί συζητάμε. Αυτό που θέλω να πω εγώ, ας το πούμε έτσι, επιμύθιο όλων αυτών που συζητάμε, είναι ότι ακριβώς οι φιλελεύθερες κοινωνίες της Δύσης παραμένουν κατά κάποιο τρόπο ως οι μόνες κοινωνίες οι οποίες εξασφαλίζουν κάποια δικαιώματα, μια πλατφόρμα δικαιωμάτων σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή το δικαίωμα κατά κάποιο τρόπο στην Ανατολή παραμένει δοτό. Κάποιος πρέπει να σου πει ποιο είναι το πλαίσιο του δικαιώματός σου. Αντιθέτως στη Δύση πάλι, έχουμε μια κοινωνία η οποία λέει ποια είναι τα δικαιώματά μου και τα διεκδικεί. Και βεβαίως, από εκεί και πέρα το κράτος ή μια άρχουσα τάξη, προσαρμόζεται ή δεν προσαρμόζεται σε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ένα φιλελεύθερο υπόβαθρο στη Δύση, το οποίο της δίδει ένα πολιτικό πλεονέκτημα πολύ σημαντικό. Οι ανατολικές κοινωνίες δεν είναι κοινωνίες δικαιωματικές. Είναι οι κοινωνίες οι οποίες, κατά κάποιο τρόπο, το κράτος άνωθεν θα σου πει ποιο είναι το όριο των δικαιωμάτων σου. Ναι, σύμφωνε. Και αυτό είναι το μοντέλο τους. Αυτό εξάγουν. Ναι. Δηλαδή, ναι. Βεβαίως είναι πολύ λιγότερες, μπορείς να τις πεις και λιγότερο παρακμιακές σε σχέση με τις δικαιωμάτες. Η ιστορία θα κρίνει τι από τα δύο θα επικρατήσει. Σίγουρα. Αλλά εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις. Το ότι υπάρχει μια τυπική ελευθερία και ένας δικαιωματισμός στη Δύση είναι ένα δεδομένο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες, οι οποίες θα γίνουν ακόμα δυσκολότερες στο μέλλον, όχι σε επίπεδο πολέμων, σε επίπεδο των άλλων προϋποθέσεων που έβαλα εγώ, ο ανατολικός αυταρχισμός, το πούμε έτσι για να συνεννοούμαστε, σου λέει ότι εγώ προετοιμάζομαι για να αντιμετωπίσω το μέλλον. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ να ανοίξω τα πράγματα και να έχω τον Κορμπατσόφ να κάνει διαφημίσεις πίτσας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, όντως. Δηλαδή, μια χώρα όπως τη Ρωσία, υπάρχει η γνωστή, ας το πούμε έτσι, η εκτίμηση ότι μια τεράστια χώρα όπως η Ρωσία είναι αδύνατο να κυβερνηθεί φιλελεύθερα. Αλλά το ερώτημα για μένα είναι το εξής. Τα όρια όμως της κατά κάποιο τρόπο επέκτασής της και είτε η ιδεολογική, είτε η οικονομική, είτε οποιαδήποτε άλλη προβολή της προς τον σύγχρονο κόσμο, κατά κάποιο τρόπο είναι περιορισμένα. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα είναι, το είχα πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή,
ποιο είναι το μοντέλο ήπιας ισχύως που θα μπορούσε να βγάλει η Ρωσία και η Κίνα έξω από, από τον κόσμο τους. Γιατί κακά τα ψέματα η Δύση έχει προβάλει το δικό της μοντέλο σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν σε αυτή την πλάστιγκα αυτή τη στιγμή της σύγκρουσης, μια κοινωνία η οποία θα παραμείνει στον εαυτό της μέσα, είναι μοιραίο θα χάσει. Δηλαδή το παλιό, αυτό που λες εσύ, το παλιό εθνικό πρότυπο, το οποίο κατά κάποιο τρόπο εισερχόταν στον εαυτό του μέσα και κλεινόταν, αυτή τη στιγμή είναι αθανάσιμο μοντέλο. Δηλαδή αυτός ο οποίος θα γίνει όσο δυνατόν περισσότερο συντηρητικός και θα αρκεστεί σε πρότυπα του παρελθόντος και θα κλειστεί μέσα σε αυτά, δεν είναι ότι απλώς θα μπορέσει να υπερασπιστεί την αυτάρκειά του. Η αυτάρκειά του αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει τεθεί με την ύπαρξη της Αμερικής, έτσι, είναι κατά κάποιο τρόπο θανάσιμη. Αυτάρκης μηχανισμοί και πολιτικοί οργανισμοί είναι μοιραίο ότι θα καταρρεύσουν. Δεν μιλάω όμως γι' αυτό, Νίκο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η Ινδία του Μόντι, έτσι ο Μόντι δεν είναι ο Βράχος. Ναι, τέλος πάντων. Όποιο. Ναι. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, ή η Κίνα, του Σιπίνγκ και τα λοιπά, είναι κλειστές εσωστρεφείς κοινωνίες. Είναι εξωστρεφείς κοινωνίες. Ναι, το ερώτημα είναι ποιο είναι το πρότυπο της εξωστρεφής. Το πρότυπο το οποίο προβάλλουν... Δηλαδή εμείς τι ξέρουμε από την Κίνα. Το πρότυπο το οποίο εμείς ξέρουμε τα κλουβιά, γιατί τα κλουβιά μας παρουσιάζουν, έτσι. Λοιπόν, αυτό άρα είναι ένα πρόβλημα. Οκ. Okay. Εμείς όμως ανήκουμε στη Δύση, οπότε θα καταναλώσουμε και την προπαγάνδα της Δύσης. Το πρότυπο το οποίο θέλει να δείξει κατ' εμέ η Ρωσία, η Κίνα και ο υπόλοιπος κόσμος, δεν έχει τα χαρακτηριστικά του φιλελεύθερου δυτικού, νεοφιλελεύθερου, θες να το πεις, του φιλελεύθερου δυτικού μοντέλου σίγουρα. Είναι πιο αυταρχικό. Αυτό δεν. Δεν επιδέχεται αφισβήτηση. Αλλά είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν σημαίνει. Κοίταξε, εγώ δεν κάνω ας πούμε ηθικές κρίσεις. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Ρώσος, παραδείγματος χάρη, η ρώσικη κοινωνία, η ρώσικη κουλτούρα μου είναι ιδιαίτερα αρεστή. Μπορώ να σου πω ότι πιθανότατα να είναι, πώς το λένε, μια πιο σημαντική, παραδείγματος χάρη, λογοτεχνία, ένας κινηματογράφος από ότι ο Αμερικάνικος ή ο Ευρωπαϊκός. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή για τον φιλελευθερισμό και τον πολιτισμό ως πολεμικό εργαλείο. Δηλαδή ως ένα εργαλείο όπου θα κρίνει οι νικητές και οι τιμένους. Θα μου επιτρέψεις εδώ να σου κάνω να καταθέσω μία ανέκδοτη ιστορία. Ναι. Στην αρχή του πολέμου είχα μία συζήτηση με έναν φίλο, ο οποίος μάλιστα είναι και... Έχει σημασία αυτό το λέω. Είναι μίας δικής του... Έχει ένα φιλετικό, τέλος πάντων, έχει ένα σεξουαλικό προσανατολισμό, ο οποίος είναι συγκεκριμένος και τον οποίο τον αποδέχεται και δεν έχει κανένα πρόβλημα, έτσι. Και το αποδεχόμαστε όλοι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μου είπε το εξής, ότι Μανώλη, το να είσαι ομοφιλόφιλος στο Κίεβο και να μη θες να καταλάβει το Κίεβο ο Ρώσος, θεωρώντας ότι ο Ρώσος, αν καταλάβει το Κίεβο, θα κυνηγήσει τους ομοφιλόφιλους, όπως κυνηγάει στη Μόσχα ή στην Αγία Πετρούπολη της Pussy Riot. Τη στιγμή που στην Ουκρανία, όχι στο Κίεβο, αλλά στην υπόλοιπη Ουκρανία, χύνεται αίμα και Ουκρανών δυτικών και Ουκρανών ρωσοφώνων, είναι μια πελώρια βλακεία. Τέλος πάντων, δεν το είπε έτσι, το είπε χειρότερο. Ναι. Θέλω να σου πω ότι, γιατί αναφέρω τώρα μια συγκεκριμένη ομάδα φιλετικού προσανατολισμού. Γιατί θέλω να πω ότι ουσιαστικά εκεί πέρα είναι το διακύβευμα το μεγάλο. Ναι, καταλαβαίνω. Τώρα θες να πεις ότι παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή η κυρίαρχη κουλτούρα, έτσι όπως έχει καθοριστεί στη Δύση, έτσι όπως αυτό που λέμε μεταμοντερνισμός, κατά τη γνώμη μου στέκεται μόνο στα αρνητικά του μεταμοντέρνου και όχι στη μετανεωτερική του προοπτική, που κατά τη γνώμη μου έχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, που είναι ο δικαιωματισμός, δηλαδή τα δικαιώματα του πολίτη. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Εμείς τώρα μια γενιά που δεν έχουμε ζήσει εποχή όπου το δικαίωμα, παραδείγματος χάρη, δεν ήταν στην προφάνεια έτσι, των πολιτικών αιτημάτων. Εμείς το θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο του πεταμού. Ή φανταζόμαστε το παρελθόν είναι κάπως. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε πώς ήταν το παρελθόν. Εσύ λες ότι αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, όντως παράγεται μια κουλτούρα, όπως το αυτή του πολιτικά ορθού, η οποία είναι προβληματική. Συμφωνώ, αλλά υπό ποια έννοια, δηλαδή για να περάσουμε στα αρνητικά της Δύσης. Έτσι. Τα αρνητικά της Δύσης αυτή τη στιγμή είναι ότι ακριβώς το πολιτικά ορθό, είναι ο νεοφιλελευθερισμός,
στην ουσία απομακρύνεται από τον φιλελευθερισμό. Απομακρύνεται από τον δικαιωματισμό, για να το πω σωστά. Δηλαδή, εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή είτε οικονομικά ισχυρό, το επίπεδο του νέου φιλελευθερισμού, είτε έχει δικαιώματα τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο προνόμια. Δηλαδή, η Δύση δυστυχώς περιόρισε το ατομικό δικαίωμα, το οποίο το περιόρισε σε ένα είδους φιλετικού δικαιώματος. Και ακριβώς ο φιλελευθερισμός δεν έχει φιλετικά δικαιώματα. Έχει αστικά, εθνικά, έχει δικαιώματα του πολίτη και του ατόμου. Δηλαδή, αν υποστηρίζει τα δικαιώματα μόνο συγκεκριμένων φιλετικών ομάδων, το δικαίωμα αποκτά φιλετικά χαρακτηριστικά. Αποκτά δηλαδή τα χαρακτηριστικά του προνομίου. Αναπόφευκτα για μένα. Ναι. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα και το δράμα, ας το πούμε έτσι, του μεταμοντέρνου φιλελευθερισμού στη Δύση. Δηλαδή ότι είναι παραμένουν αυτή τη στιγμή κοινωνίες 2/3, αφήνουν πολύ μεγάλους πληθυσμούς, ένα τουλάχιστον 30%, σε όλες τις χώρες της Δύσης, εντελώς εκτός συστήματος, και εννοώ, όχι μόνο, εννοώ επαγγελματικά, κοινωνικά, πολιτιστικά. Είναι δηλαδή περίπου 30%, για να μην πω περισσότερο, σε χώρες κατεστραμμένες όπως η Ελλάδα, από μνημόνια κτλ., που μπορεί να είναι παραπάνω, εκτός πολιτικής αναπαράστασης και εκπροσώπησης. Το οποίο αυτό στρέφεται προς την Ανατολή. Το οποίο στρέφεται προς την Ανατολή είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι μοιραία θα στραφεί αντί ακριβώς, αν δεν ενταχθεί στη λογική του δικαιώματος, θα ζητήσει διαφορές του παρελθόντος, θα ζητήσει δηλαδή εθιμικές διαφορές, έτσι όπως τις φαντάζεται ότι υπήρχαν στο παρελθόν, και ιεραρχίες, πατριαρχική οικογένεια και το ένα και το άλλο κτλ. Οπότε μοιραία θα στραφεί προς την, όπως λες εσύ, προς την Ανατολή, ή κατά την όμως θα στραφεί προς συντηρητικές λύσεις που ούτως ή άλλως υπήρχαν και στη Δύση. Και το πρόβλημα αυτό γίνεται όχι μόνο ηθικό, αλλά γίνεται και λειτουργικό. Δηλαδή, πώς θα ζήσεις με κοινωνίες δύο ταχυτήτων. Ακριβώς. Η μία καταναλωτική των 2/3. Ευημερούσα με την ευτυχία στο επίκεντρο της λογικής της, και οι άλλοι μέσα στη μιζέρια, τη φτώχεια και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα προκύπτουν από την πολιτική περιθωριοποίηση. Ακριβώς. Σημαίνουν δηλαδή κοινωνίες χωρίς το βασικότερο χαρακτηριστικό του φιλελευθερισμού, την κοινωνική κινητικότητα. Και χωρίς συνοχή εσωτερική πια, έτσι. Χωρίς συνοχή, αλλά ο άλλος θα σου πει: εμένα δεν με ενδιαφέρει η συνοχή, ούτε με ενδιαφέρει το 30%. Θα του πει ο άλλος: ναι, αλλά η κοινωνική ειρήνη κτλ. Αλλά δεν είναι απλώς ζήτημα ότι κάποιοι, ένα 30% απλώς θα κάνουν μια επανάσταση. Ή ξέρω εγώ. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια φθορά εσωτερική, γύρω από την οποία συμπλέκονται ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι στην ουσία ό,τι έχει απομείνει από την εργατική τάξη. Δηλαδή είναι στην ουσία ο εργαζόμενος, ενώ οι υπόλοιπες τάξεις είναι κοινωνίες οι οποίες δουλεύουν για τον εαυτό τους, ενώ οι υπόλοιποι, το 30% δουλεύει για τους υπολείπους, άρα δεν έχει κανένα κατά κάποιο τρόπο κίνητρο να δουλέψει. Πράγμα που σημαίνει ότι η επιχείρηση, η οικονομία, θα αρχίζει εσωτερικά να παρακμάζει, χωρίς να μπορεί να εντοπίσει κατά κάποιο τρόπο και τις αιτίες της παρακμής της. Ναι. Δηλαδή, θα έχουμε το μεγάλο πρόβλημα ακριβώς σε αυτό που βασίζεται ο φιλελευθερισμός, ποια είναι η λειτουργικότητα. Από τη στιγμή που κάτι λειτουργεί ή φέρνει ποσοτικά αποτελέσματα, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει, ας πούμε, αν κάποιος τώρα θα κάνει 10 ώρα ή 12 ώρα, με μισθό, ας το πούμε έτσι, τον ίδιο που είχε στο παρελθόν. Από τη στιγμή που λειτουργεί, αυτό έχει καλώς. Ναι, αυτό που λες αντικατοπτρίζεται ελαφυρά, για να μην φύγουμε από το ουκρανικό. Και ανεκδοτολογικά και στο Ζελένσκι, έτσι. Ο οποίος Ζελένσκι, ναι, ανάμεσα στα άλλα ηρωικά, είναι ότι θέλησε, πρότεινε, και δεν ξέρω αν θα γίνει του χρόνου, η Eurovision, την οποία κέρδισε η Ουκρανία, να γίνει στο Κίεβο. Δηλαδή, ναι, αυτό το οποίο Ζελένσκι, το λέω τώρα έτσι πολύ ανεκδοτολογικά, τη στιγμή που χάνεται ο κόσμος, έτσι. Δηλαδή, ο Ζελένσκι, τη στιγμή που χάνεται η πατρίδα του και σκοτώνεται κόσμος, δικαίως ή αδίκως, θα σου πει για την Eurovision. Ή θα σου πει για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, ή θα σου πει για τα δικαιώματα των ζώων. Δεν ξέρω αν τα έχει πει ήδη. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι πραγματικά αυτό που λες ακουμπάει και στο ουκρανικό. Ναι, πρόσκειο όμως τώρα, εδώ θέλω να βάλω και ένα, ας το πούμε έτσι, χαλινό. Δεν είμαι προσωπικά εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ. Είμαι εναντίον της επέκτασης του δικαιώματος σε όλη την κοινωνία. Όχι, εγώ μίλησα για τις ατζέντες τους. Εγώ δεν... Ναι, θέλω να σου πω, ναι.
Εντάξει, για μένα, κοίταξε, ο Ζελένσκι είναι αναλώσιμο. Όπως ήταν ο Ποροσέγκα, όπως ήταν ο ένας ή ο άλλος. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα της Ουκρανίας είναι πρόβλημα και ελληνικό. Δηλαδή, ότι η ετερονομία αυτής της χώρας. Ενώ, παραδείγματος χάρη, περιμένω από τον Πούτιν πότε θα πεθάνει, ξέρω εγώ. Γιατί μόνο όταν πεθάνει, κατά κάποιο τρόπο, θα απαλλαγεί κάποιος από τον Πούτιν, έτσι όπως το φαντάζομαι. Αλλά οι υπόλοιποι είναι αναλώσιμοι. Άρα το ζήτημα εκεί τίθεται ως ζήτημα, ας το πούμε έτσι, αυτονομίας ή ετερονομίας μιας χώρας. Ακριβώς. Αλλά θα επιμείνω ότι το ζήτημα της αυτονομίας είναι κατά πόσο τίθεται στο επίκεντρο της έννοιας του πολιτικού δικαιώματος που έχει ένας πολίτης. Δηλαδή η αυτονομία, σαν έννοια, δεν είναι μια μορφή αυτάρκειας εσωτερικής. Όταν ενοποιείς την πολιτική σου κοινωνία σε σχέση με τη μεγαλύτερη δυνατή επέκταση του ατομικού δικαιώματος στους περισσότερους πολίτες, ενοποιείς εσωτερικά τη χώρα σου και βγαίνεις έξω από αυτήν. Αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο το θαύμα του φιλελευθερισμού στη Δύση. Ναι, εδώ θα διαφωνήσω, γιατί θεωρώ ότι αυτό το οποίο λες εσύ, τυπικά ορθό, στην παρούσα γεωπολιτική κατάσταση δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πραγματικά, για ποιον. Για τους δυτικούς. Δεν μπορούν να το εφαρμόσουν πια αυτό. Πάμε αναπόφευκτα. Αυτό είναι ερώτημα, ναι. Πάμε σε καταστάσεις όπως αυτές που βλέπουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή ότι όντως αυτή τη στιγμή ο δυτικός πολιτισμός έχει ένα πολύ μεγάλο εσωτερικό πρόβλημα, το οποίο δεν το βλέπει κιόλας. Δηλαδή θεωρεί κατά κάποιο συνεχίζει να λειτουργεί στη λογική ότι απλώς οι Ρώσοι είναι οι κατώτεροι, όπως κατώτερο είναι και το 30% μέσα στις κοινωνίες τους. Έτσι. Πρόκειται για στρατηγικό σφάλμα, προφανώς, γιατί οι Ρώσοι δεν είναι κατώτεροι. Και αν κάτι ζητάνε, ακριβώς επιτέλους να τους αντιμετωπίσουν ως ένα λαό ο οποίος έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα πράγματα. Έτσι, και ένα λαό ο οποίος το 1990, παραδείγματος χάρη, ταπεινώθηκε, γιατί διαμαρτύρεται κανείς για τον Πούτιν, αλλά ο Πούτιν είναι μια δημιουργία καθαρά της Δύσης. Είναι ο άνθρωπος που έδωσε και πάλι την αξιοπρέπεια σε ένα πολιτισμό ο οποίος ταπεινώθηκε. Δηλαδή διαλύθηκε όλη η κοινωνία η ρωσική το 90, και σε αυτό έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο δυτικός πολιτισμός και ειδικά η ηγεσία των Αμερικανών. Είτε είναι αυτή, ξέρω εγώ, μια εταιρεία η οποία προσπάθησε να αρπάξει τα πετρέλαια της Ρωσίας, είτε είναι οποιοδήποτε ο οποίος προσπάθησε να ελέγξει την ρωσική κοινωνία εκείνη την εποχή. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, ο Ρώσος όλο αυτό, τη δεκαετία του 90, τη διάλυση μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, την αντιλήφθηκε ως μια εισβολή πολιτιστική της Δύσης μέσα στην κοινωνία του, η οποία διαλύθηκε. Ναι. Όταν ήρθε ο Πούτιν, το θεώρησε ως σωτήρα. Ήταν πολύ λογικό. Και ακόμα το απόθεμα το πολιτικό του Πούτιν είναι αυτό. Δηλαδή, αν τα βάλεις στην πλάστιγκα, από τη μια πλευρά θα πεις, κοίταξε, ως πότε θα βλέπω ένα Πούτιν, στην εξουσία δεν είναι ο αιώνιος πρωταρχητής της χώρας, ας πούμε. Και από την άλλη πλευρά, ναι, θα πεις, αλλά χωρίς τον Πούτιν, ας το πούμε, θα πάμε στη δεκαετία του 90. Είναι σαφές. Και θα έχουμε το Γέλτσιν, παραδείγματος χάρη. Είναι σαφές και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στην Τουρκία του Ερντογάν. Στην προπαγάνδα τους οι δυτικοί που βάζουν τον Ερντογάν δίπλα στον Πούτιν, ξέρεις, κάθε προπαγάνδα έχει δώσει αληθείας, έτσι. Δηλαδή, στην περίπτωση Τουρκίας, με τα δικά της χαρακτηριστικά, έχουμε την κυβέρνηση Ερντογάν, αν δεις και την πορεία και όλο αυτό το πράγμα, είναι η προσπάθεια να συμμαζευτεί, έτσι, να συμμαζευτεί μια δυτικοποίηση άναρχη, επικαλούμενος ο Ερντογάν παραδοσιακές αξίες, μαντήλες και ένα και το άλλο, έτσι. Εκεί όμως υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό στον Ερντογανισμό. Είναι ότι επειδή ακριβώς από το 60 οι πληθυσμοί της Ανατολίας ζητούσαν ακριβώς ενός είδους πολιτική εκπροσώπηση, ήδη από το Μεντερές, ο Ερντογανισμός ακόμα κατά κάποιο τρόπο έχει μια πολιτική υπεραξία, επειδή ακριβώς έχει οθήσει πολύ μεγάλες μάζες της Ανατολίας σε ένα καλύτερο τρόπο ζωής, σε μια πολιτική εκπροσώπηση σοβαρή και βεβαίως σε μια άνοδο του κοινωνικού και οικονομικού του επίπεδου. Δηλαδή η Τουρκία του Ερντογανισμού έχει ένα πολιτικό πλεονέκτημα κατά κάποιο τρόπο από μια κοινωνία όπως είναι η Ελλάδα, η οποία είναι στάσιμη πλέον. Δηλαδή ο Ερντογάν έχει ένα πολιτικό πλεονέκτημα εναντί των ελληνικών πολιτικών ελίτ. Είναι βέβαιο. Οι ελληνικές πολιτικές ελίτ αυτή τη στιγμή, είτε είναι αριστερά είτε είναι δεξιά, εκπροσωπούν αυτό που θα ονόμαζα τους νικητές της μεταπολίτευσης. Ναι, εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Ο Ερντογάν ως ιδεολογικό παύλα πολιτιστικό πρόταγμα
Έχει ομοιότητες με το ανατολικό μοντέλο που λέγαμε πριν, το ρωσο-κινεζικό έτσι, με όποιες ιδιαιτερότητες και παζάρια και το ένα και το άλλο έχει ως παραδοσιακή πολιτική Τουρκία. Θεωρώ ότι σωστά λοιπόν η δυτική προπαγάνδα τους βάζει δίπλα-δίπλα. Το θέμα είναι, εννοώ, τον Ερντογάν και τον Πούτιν. Τον Ερντογάν τον χαϊδεύει γιατί τον χρειάζεται, έτσι. Αλλά τον Ερντογάν τον χαϊδεύει, δεν τον έχει Πούτιν γιατί τον χρειάζεται, είναι δεδομένο. Η αντίστοιξη με την Ελλάδα είναι δραματική. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν μιλάμε απλά για νικητές της μεταπολίτευσης, μιλάμε για μια παρακμιακή απόφυση του δυτικού μοντέλου. Και απορώ πραγματικά με ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι μιλάνε και πιστεύουν υπέρ της εθνικής αναγέννησης και που υποστηρίζουν αυτή την παρακμιακή απόφυση του δυτικού μοντέλου. Βέβαια δεν βλέπω και αντίδραση. Δηλαδή και όπως σωστά είπες και η αντιπολίτευση και δεξιά και αριστερά έχουμε την παρακμιακή κατάσταση. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πρόταγμα ιδεολογικό που μπορεί να αντισταθεί ή μπορεί να πει ότι εγώ είμαι εδώ. Έστω και με τον τρόπο του Όρμπαν στην Ουγγαρία. Ναι. Ότι εγώ είμαι εδώ ρε παιδί μου, έχω μια υπόσταση, μια μικρή ταυτότητα. Δεν υπάρχει καθόλου για μένα αυτό στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό. Οπωσδήποτε. Υπάρχει η ελληνική κοινωνία οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το ελληνικό κράτος και όλα αυτά. Είναι μια παθολογία η οποία διαρκεί στην ουσία είναι από την αρχή της γέννησης του. Και νομίζω ότι ακόμα και οι φιλορώσοι Έλληνες, οι πουτινικοί που λένε οι αντίπαλοί τους, ακόμα και αυτοί έχουν αδυναμία. Έχουν δομικές αδυναμίες. Δηλαδή η έκφρασή τους είναι καλύτερη των περιπτώσεων ανεκδοτολογική. Έτσι. Η πολιτική τους έκφραση, η μηντιακή τους έκφραση είναι λίγο. Πώς να το πω, επιθεωρησιακή. Ναι, εγώ δεν θα το επικέντρωνα αν είσαι με τον Πούτιν ή αν είσαι με τη Δύση. Εγώ θα το βλέπα, ας το πούμε έτσι, ότι μια αυτόνομη χώρα κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να επιλέξει, ας το πούμε έτσι, μια πολιτική η οποία να επιλέξει δηλαδή στη σχέση της με την Ανατολή εκείνα τα στοιχεία που θα τη βοηθήσουν περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την Ευρώπη έτσι όπως τη βλέπουμε τώρα η Αμερική έχει επιβάλει αυτή τη στιγμή μια εντυπωσιακή πειθαρχία όπου η ταύτιση της Δύσης, της Ευρώπης με την Αμερική είναι εντυπωσιακή. Παρά τα αυτά όμως εκεί εγώ δεν βλέπω παραδείγματος χάρη ένα πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο έτσι επιβολής της Αμερικής. Όσο κυρίως στην προσπάθεια της Ευρώπης όντως να συνταχθεί με αυτόν που θεωρεί ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντά της. Κακά τα ψέματα. Μιλάμε για λαούς οι οποίοι έχουν το ίδιο πολιτιστικό παρελθόν και το ίδιο πολιτιστικό υπόβαθρο. Δηλαδή το ότι θα συνταχθεί παραδείγματος χάρη ο Άγγλος, ο Σκανδιναβός, ακόμα και ο Γερμανός και ο Γάλλος με τον Αμερικανό, μου φαίνεται μάλλον απολύτως φυσιολογικό. Τώρα θα μου πεις, δεν θα έπρεπε να είναι φυσιολογικό να ταυτιστεί ένας Έλληνας παραδείγματος χάρη με τη Ρωσία. Όχι απαραίτητα, θα έλεγα. Έτσι. Όχι απαραίτητα. Υπό την έννοια ότι παραδείγματος χάρη η πολιτική ιστορία της χώρας είναι ταυτισμένη με τη Δύση. Δεν μπορείς ξαφνικά να πεις, ωραία, είναι Ορθόδοξη η Ρωσία. Άρα κατά κάποιο τρόπο πρέπει να στραφεί η Ελλάδα προς τη Ρωσία. Με ποιες δυνατότητες. Όχι, δεν λέμε. Δηλαδή σύμφωνοι. Ωραία, πες ότι αποφασίζει κάτι τέτοιο. Οικονομικά, πού θα σταθείς. Ακόμα και η Ευρώπη, για να σου το πω αλλιώς. Και να επανέλθω στο πρότυπο το βιομηχανικό. Η Ευρώπη από την κρίση δεν επέζησε λόγω της βιομηχανικής παραγωγής, όπως έλεγαν τα κανάλια ή ακριβώς κάποιοι θειασότες του νεωτερικού παρελθόντος, όπου υποτίθεται η παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων οδηγούσε σε μια αυτάρκεια και σε ισοσχελημένο προϋπολογισμό. Η Ευρώπη έζησε από τα swaps της Αμερικής. Γι' αυτό ακριβώς και αυτή τη στιγμή πειθαρχεί απέναντι στην Αμερική. Βέβαια, ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό το πλαίσιο που λες, συμφωνώ. Βέβαια, η δική μου άποψη, για να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, η δική μου άποψη ενδιαφέρει λιγάκι γιατί πρέπει να βάζουμε λίγο στην ιστορία και τις ελίτ και πώς κινούνται. Δηλαδή αυτό που είπες για το 30% και στη Γαλλία φαίνεται αυτό με το κόμμα της Λεπέν που υποτίθεται ότι είναι υπέρ του Πούτιν κτλ. Όπως μας λένε. Λοιπόν, αλλά και στην Ελλάδα με κάποιες φιλορωσικές δυνάμεις πουτινικούς και το ένα και το άλλο υπάρχουν. Νομίζω ότι η ομπρέλα της Αμερικής είναι εδώ. Καλύπτει σε πολλά επίπεδα, αλλά
ένα επίπεδο το οποίο είναι πολύ σημαντικό της ομπρέλας Αμερικής, η οποία επιβάλλει την πειθαρχία στην Ευρώπη, ένα σημαντικό είναι ότι οι άρχουσες ελίτ των επιμέρους ευρωπαϊκών κρατών θέλουν την Αμερική. Ενώ η άρχουσα ελίτ της εποχής του Ντεγκόλ, ο οποίος έφευγε από το ΝΑΤΟ, ενδεχομένως να μην ήθελε τόσο πολύ την Αμερική. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό σημαίνει κατ' εμέ... Σίγουρα. Αυτό σημαίνει κατ' εμέ ότι ένα μεγάλο μέρος των κοινωνιών τους, τώρα το μισό είναι, το 40% είναι της κάθε κοινωνίας, εξαρτάται και από τις τοπικές ιδρυμές, δεν ακολουθεί αυτό. Αυτή την ομπρέλα δεν την ακολουθεί. Μπορεί να έχει πρόβλημα να ακολουθήσει άλλη ομπρέλα. Αλλά το έχει τώρα. Δεν ξέρω σε 20-30 χρόνια αν θα έχει πρόβλημα. Εν τη αυτή περίπτωση νομίζω ότι κλείνουμε. Δεν ξέρω, Νίκο, ακροτελεύτη, αν έχεις κάτι να πεις για να ολοκληρώσουμε. Όχι, δεν έχω να πω έτσι. Νομίζω ότι καλύψαμε ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα γεωπολιτικής. Προσπαθήσαμε να το καλύψουμε και με βάση το πολιτικό του και κοινωνικό του υπόβαθρο. Συνεχίζω να θεωρώ προσωπικά ότι αυτός που θα το πω έτσι υπερβολικά, αυτός που θα είναι περισσότερο φιλελεύθερος στο μέλλον θα έχει το πολιτικό πλεονέκτημα. Δεν θεωρώ ότι η θεωρία του Φουκουγιάμα για το τέλος της ιστορίας έχει χάσει. Αντιθέτως θα έλεγα ότι είναι κατά τη γνώμη μου μια νομοτέλεια της ιστορίας. Απλά το ζήτημα είναι ότι το τέλος της ιστορίας δεν μπορεί να είναι μόνο για το Φουκουγιάμα, για την Αμερική. Δηλαδή, αν ο φιλελευθερισμός δεν είναι και για μένα και για σένα και για τον Ινδό, τότε δεν υπάρχει τέλος της ιστορίας. Αλλά το περιεχόμενο του τέλους της ιστορίας, κατά τη γνώμη μου, παραμένει ακόμα ενισχύ. Και στην ουσία είναι, θα έλεγε αυτό κανείς, που θα έλεγε κανείς ο Έγελος, η πανουργία της ιστορίας, που από μια πλευρά οι δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν για να αρνηθούν αυτή την εξέλιξη, αλλά η ιστορία κατά κάποιο τρόπο ακολουθεί το δικό της επελάβουν. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ και εγώ, Μανώλη. Την επόμενη φορά, λοιπόν. Στο επανειδήν. Thank you.